χαίρομαι πάρα πολύ αυτή την ώρα στο κομμάτι αυτό της εκπομπής που κάνω τις βόλτες μου στο 41ο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Εικονικές βόλτες, γιατί τις πραγματικές τις κάνω λίγο μετά τις 8 και με βολεύει μια χαρά, γιατί όλοι οι συγγραφείς υπογράφουν τα βιβλία τους μετά τις 8. Οπότε εδώ απέναντι είναι, πετάγομαι και τους βλέπω και από κοντά και περνάω και πάρα πολύ ωραία. Περιμένω λοιπόν τις επόμενες ημέρες, δύο γεμάτες εβδομάδες, να συναντήσω όλους τους αγαπημένους μου συγγραφείς από κοντά και φυσικά να έχω προλάβει να μιλήσω κιόλας μαζί τους, να μάθω τα νέα τους και να αποκαλύψω μυστικά μέσα από τις σελίδες των βιβλίων τους, όσα βέβαια εκείνοι θέλουν να μου αποκαλύψουν. Αγαπημένη στο αναγνωστικό κοινό η Κλέρη Θεοδόρου κινείται σε διαφορετικά είδη γραφής και το κάνει με μεγάλη ευκολία. Best seller το βιβλίο που έγραψε μαζί με την Ελένα Μαντά και μια ξεχωριστή έτσι στιγμή, δύο συγγραφείς να γράφουν μαζί ένα βιβλίο. Θα τα πούμε όμως αυτά φλιαρό. Εγώ θέλω να παρουσιάσουμε το πρώτο της αστυνομικό μυθιστόρημα που φέρει τον τίτλο «Ο βασιλιάς πεθαίνει πάντα τελευταίος». Χαίρομαι πάρα πολύ που η κυρία Κλέρη Θεοδόρου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και που αύριο θα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να την καλωσορίσουμε από σήμερα. Γεια σας κυρία Θεοδόρου. Ναι, μας πάρα ακούτε. Πολύ την πρόσκληση. Απόψε είμαι στη Θεσσαλονίκη. Απόψε είστε στη Θεσσαλονίκη, όχι αύριο? Απόψε, ναι. Α, πώς νόμιζα εγώ? Μου είπατε ότι ετοιμάζεστε και νόμιζα ότι ετοιμάζεστε να έρθετε. Ετοιμάζομαι για να πάω στην έκθεση, σωστό. Οκ, εντάξει, δικό μου λάθος. Λοιπόν, σήμερα θα σας δω, άρα σε λίγο. Σήμερα, ναι. Πολύ ωραία, λοιπόν, το παίρνω πίσω. Άρα σήμερα η Κλέρη Θεοδόρου εδώ στην Θεσσαλονίκη θα υπογράφει τα βιβλία της στο περίπτερο 47 των εκδόσεων Ψυχογιός. Ο βασιλιάς πεθαίνει πάντα τελευταίος. Το πρώτο αστυνομικό μυθιστόρημα, κυρία Θεοδόρου. Σωστά. Πώς ήρθε η ιδέα του αστυνομικού? Ήταν κάτι που πάντα έτσι το ψάχνατε, το θέλατε? Προέκυψε από κάποια αφορμή? Μ' αρέσει να μαθαίνω τις ιστορίες πίσω από τα βιβλία. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαι μανιώδης αναγνώστρια του είδους, δηλαδή λατρεύω τα αστυνομικά. Και ενώ πάντα το είχα έτσι στο πίσω μέρος του μυαλού μου, τελικά δεν το είχα τολμήσει ως τώρα, γιατί είμαι πολύ αυστηρός κριτής. Ίσως έχοντας διαβάσει τόσα πολλά αστυνομικά βιβλία, ήθελα κάτι που πραγματικά να μην έχει κλισέ, να είναι διαφορετικό, να έχει τις ανατροπές που πρέπει να έχει, να είναι έξυπνο κτλ. Οπότε τελικά η ιδέα ήρθε όταν ορίμασε ο χρόνος. Κάπως έτσι γίνεται με την έμπνευση, έρχεται από μόνη της, δεν το θέλει. Σου χτυπάει την πόρτα, βέβαια. Και βέβαια να μην μαντεύει κανείς το τέλος, έτσι, αυτό είναι το... Εννοείται. Λοιπόν, δεν έχω προλάβει ακόμη να το διαβάσω, το ομολογώ. Το κρατάω για τις διακοπές μου όμως, δεν ξέρω για κάποιο λόγο. Θα περιμένω εντυπώσεις όμως μετά, οπωσδήποτε. Θέλω να το κρατήσω για τις διακοπές. Για πείτε μου λοιπόν λιγάκι έτσι, βάλτε μας στην πλοκή. Ξέρω ότι είστε γερμανόφωνοι, έχετε σπουδάσει και γερμανική φιλολογία και βάλατε την ηρωίδα σας να είναι η Λούνα Μάρκος, μια διάσημη συγγραφέα αστυνομική λογοτεχνία στο γερμανικό γίγνεσθε, έτσι. Η ιστορία μας εξελίσσεται στο Μόναχο. Η Λούνα λοιπόν είναι η πρωταγωνίστρια και είναι αυτό που είπατε, είναι μια πολύ διάσημη συγγραφέας. Έχει γράψει 20 αστυνομικά βιβλία, τα οποία όμως η ίδια απεχθάνεται παρότι που έχουν γίνει τεράστιες επιτυχίες. Αποφασίζει λοιπόν κάποια στιγμή να γράψει το βιβλίο που η ίδια επιθυμεί, ένα διαφορετικό είδος λογοτεχνίας. Και για να το κάνει αυτό, σκοτώνει τον κεντρικό της ήρωα στα αστυνομικά της βιβλία, τον επιθεωρητή της, τον βασιλιά. Ο κόσμος εξαγριώνεται, το κοινό της γυρνάει την πλάτη, ο εκδότης της είναι έξαλλος, το βιβλίο της γνωρίζει πλήρη αποτυχία και η Λούνα τότε για να μπορέσει να ξαναβρεθεί στο προσκήνιο έχει μια ιδέα. Ο άντρας της λοιπόν, που είναι ένας νεότερος ηθοποιός, της ανακοινώνει την ίδια πολύ δύσκολη περίοδο ότι την εγκαταλείπει για μια νεότερη γυναίκα. Και εκείνη του προτείνει βασικά μια εμπορική συμφωνία. Του προτείνει λοιπόν να σκηνοθετήσουν με το αζημίωτο την εξαφάνισή του και τη δίθεν δολοφονία του. Εκείνη να φανεί σαν η βασική ύποπτος, να συλληφθεί. Και όταν γίνει ένας τεράστιος δώρος με το όνομά της και πάλι, ο Φιλίπ, ο σύζυγός της, να εμφανιστεί, αυτή να αθωωθεί πανηγυρικά και να ανακοινώσει παράλληλα την νεκρανάσταση του βασιλιά. Και να ανακοινώσει το αστυνομικό βιβλίο. Η ιστορία μας λοιπόν και το παιχνίδι στο σκάκι σε αυτό το βιβλίο ξεκινά όταν ο Φίλιπ βρίσκεται όντως νεκρός, όπως ακριβώς το έχουν περιγράψει.
Αχ, πολύ, πολύ έτσι τα μαγειρέψατε τα ωραία τα πράγματα και το κόψατε στο καλύτερο σημείο βέβαια και καλά κάνατε. Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε την συνέχεια. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει πολύ παρασκήνιο και πολλές εξελίξεις. Στο Μόναχο λοιπόν, μια πανέμορφη πόλη της Βαυαρίας, στο Μόναχο εξελίσσεται το βιβλίο. Σας αρέσουν τα ταξίδια, έτσι, σας αρέσει να βάζετε τους ήρωές σας σε διαφορετικές χώρες και τόπους? Ισχύει αυτό, λατρεύω τα ταξίδια. Νομίζω ότι είναι από τα ωραιότερα πράγματα που μπορεί κανείς να έχει στη ζωή του. Έτσι είναι. Και γενικότερα, ναι, στα βιβλία μου όντως υπάρχουν πάντα αναφορές σε διάφορα μέρη. Από εκεί και έπειτα όμως το Μόναχο έχω και μια ιδιαίτερη δυναμία. Είναι η δικιά μου πιο προσωπική πόλη, ας πούμε, της Γερμανίας. Εκεί που είχα πάντα επαφή και που επιστρέφω ξανά και ξανά. Οπότε για μένα έχει και μια ιδιαίτερη αξία αυτή η συγκεκριμένη αναφορά. Μάλιστα, λοιπόν, ο βασιλιάς πεθαίνει πάντα τελευταίος, είναι η Κλέρη Θεοδόρου λίγο μετά τις 8, φαντάζομαι, έτσι, στο περίπτερο. Ναι, ναι, 8 η ώρα θα είμαι εκεί. Mm-hmm. Και φαντάζομαι ότι υπάρχουν και τα άλλα βιβλία σας εκεί, σωστά? Σωστά. Λοιπόν, θέλω λίγο να μου πείτε για την γυναικεία υπόθεση, αυτή τη συνεργασία με την άλλη αγαπημένη συγγραφέα μας, την Λένα Μαντά, την οποία θα φιλοξενήσουμε την επόμενη εβδομάδα, έρχεται για τις υπογραφές και εκείνη. Για πείτε μας λιγάκι για αυτή την... Το έχω διαβάσει αυτό, αυτό το έχω διαβάσει. Λοιπόν, για πείτε μας για αυτή την συνεργασία. Τι να πρωτοπώ για αυτή τη συνεργασία. Πέρσι το καλοκαίρι η ιδέα... κάναμε διακοπές στην Τζιά, όπως συνηθίζουμε. Είχαμε πάει για μπάνια και εκεί που είμαστε έτοιμες για τη βουτιά, η Λένα μου λέει: Ξέρεις, μου λέει, έχω μια ιδέα. Εμένα ούτε που πήγε το μυαλό μου, βέβαια, στο τι ιδέα. Λέω: Τι ιδέα? Μου λέει: Σκέφτομαι να γράψουμε ένα βιβλίο μαζί. Πνίγηκα, όπως καταλαβαίνετε, με τη μία. Και κάπως έτσι, δηλαδή, μέχρι να μπούμε στη θάλασσα και να βγούμε πάλι έξω, είχαμε βρει το τίτλο, είχαμε στήσει την υπόθεση, είχαμε πει ότι εγώ θα έχω το αστυνομικό κομμάτι εκείνη, το κοινωνικό κομμάτι πάνω της. Και είχαμε αρχίσει ήδη να φτιάχνουμε χαρακτήρες και να γράφουμε σε ένα μπλοκάκι από αυτά που παίρνουν παραγγελίες στις παραλίες. Τι και πώς. Από εκεί και έπειτα ήταν σαν δύο κοριτσάκια που παίζουν με τις κούκλες τους, έτσι, και καθισμένες δίπλα-δίπλα, γράφουμε με το λάπτοπ αγκαλιά. Το καταδιασκεδάσαμε. Τι ωραίο. Γι' αυτό το λόγο και όλα θα το συνεχίσουμε. Α, φέτος, ναι. Τέλεια. Φέτος λοιπόν το καλοκαίρι έχει σειρά η συγγραφή της γυναικείας υπόθεσης τη Δευτέρα. Που θα κυκλοφορήσει τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου πάλι. Μάλιστα, άρα το έχετε σχεδόν έτοιμο από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι, ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, μας δώσατε και είδηση. Χαίρομαι πάρα πολύ, κυρία Θεοδόρου. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλές εμπνεύσεις, καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα χαρώ πολύ να τα πούμε από κοντά. Εννοείται, αφού το είπα, δεσμεύτηκα. Θα είμαι σε λίγο εκεί. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Επίσης, γεια σας.